Έχουμε έναν γιατρό που πριν από χρόνια, ενώ χειρουργούσε ορθοπαιδικός, διαγνώστηκε με καρκίνο με όγκο στον εγκέφαλο. Του είπαν ότι θα ζήσει λίγο. Ζει 15 χρόνια. Ο Θανάσης ο Σεφερλής κάθεται εκεί. Ο Θανάσης ο Σεφερλής πέρασε ένα ταξίδι ζωής όλα αυτά τα χρόνια αγαπώντας τον καρκίνο του σε τέτοιο βαθμό που το βιβλίο του λέγεται «Καρκίνος, δάσκαλος και φίλος». Αυτό το βιβλίο μπορεί να το διαβάσει ο καθένας που δεν τρομάζει με τη λέξη καρκίνος, που δεν είναι τόσο πιστοδρομικός ακόμη να σκέφτεται το χτυκιό ή το κακό. Είναι ο καρκίνος που ένα στα δύο σπίτια αυτή τη στιγμή είναι πολύ γνώριμος. Αυτό το βιβλίο είναι ένα οδηπορικό ζωής του Θανάση, με όλες τις θεραπείες, τα σεμινάρια, μέχρι στους αμάνους είχε φτάσει, γεγονότα και άνθρωποι που ήρθαν στη ζωή του και φεύγανε για να του δώσουν τα μηνύματα της ζωής. Και το όνειρό του είναι ένα, γι' αυτό το αναφέρω. Να γίνει κάποτε στην Ελλάδα ένα κέντρο ολιστικής αντιμετώπισης των καρκινοπαθών. Μιλάει μέσα για τη διατροφή, μιλάει για την ψυχολογία, μιλάει για την αγάπη, μιλάει για τους αρχαίους Έλληνες, μιλάει για τον Ιπποκράτη, μιλάει για τα σεμινάρια που έκανε και μάλιστα θυμάμαι ένα χαρακτηριστικά που δεν θυμάμαι σε ποιο κράτος, αν ήταν στη Σουηδία ή αν ήταν σε κάποια ανατολική χώρα, Θανάση μου, όπου βάζανε τους καρκινοπαθείς αφού κάναν την ψυχολογική υποστήριξη, έτσι, σε ένα κύκλο, μετά να βγάλουν και τα ρούχα τους. Γιατί αφού το καταφέρνανε αυτό να είναι γυμνοί, γιατί έτσι πρέπει να είμαστε όλοι στην ουσία, όταν είμαστε εξού και το γυμνάσιο ή τα γυμνάσια, έτσι. Και μετά έπρεπε να βάλουν τα ρούχα τους για να κάνουν πλέον μία άλλη ενδοσκόπηση. Αυτό ήταν ένα σεμινάριο από τα πολλά. Θανάση μου, ξέρω ότι είχες πάει τελευταία στη Σουηδία και είσαι αρκετά κουρασμένος. Θέλω να διαβάσω τι μου έχεις εμπιστευτεί μέσα στο βιβλίο σου και απλώς να μας δώσεις με μία φράση ένα μήνυμα ζωής που θα ήθελες σε όλους μας. Λέει λοιπόν ο Θανάσης. Ο άνθρωπος που έχει περάσει καρκίνο θα πρέπει να πάρει τη ζωή στα χέρια του. Πρώτα θα πρέπει να θέσει το ερώτημα στον εαυτό του με πολύ ειλικρίνεια. Να απαντήσει κάτι που θα βγει από την καρδιά του, όχι από το νου. Θέλει να ζήσει. Και αν η απάντηση είναι ναι, να καταστρώσει ένα σχέδιο για το ποια θα είναι τα επόμενα βήματα. Η επανασύνδεσή μου με το Θεό είναι βασισμένη στις βιωματικές μου εμπειρίες, όπου δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι έτσι έχουν τα πράγματα. Τον είδα. Τον άγγιξα. Μίλησα μαζί του. Έκανα ερωτήσεις και πήρα απαντήσεις. Έκανα ερωτήσεις στο Θεό και δεν πήρα απαντήσεις. Το αποδεχόμουν. Δεν έπρεπε να πάρω. Θα τα έβρισκα μόνος μου. Ή δεν είχε νόημα να πάρω απάντηση. Και σε αυτή την επανασύνδεση είναι όλα γαλήνια. Ατάραχα, αιώνια. Δεν υπάρχουν απορίες και ερωτήσεις που χρειάζονται να απαντηθούν. Υπάρχουν πολλές δραστηριότητες που βοηθάνε τη φυσική κατάσταση και διευκολύνουν τη ροή της ενέργειας. Τονώνουν το ανασωπητικό και προσφέρουν χαρά και ευεξία στον ασθενή. Όπως καθημερινά να κάνουμε ένα περπάτημα για μισή ώρα, κολύμβηση, ελαφρό τρέξιμο, αναπνευστικές ασκήσεις ή σε συνδυασμό όχι μόνες τους και με προγράμματα γιόγκα. Μερικά έτσι λόγια του Θανάση που υπάρχουν μέσα σε αυτό το τετράδιο εργασίας και σοφίας, όπως το λέμε. Θανάση μου, θέλω μόνο μία φράση σου, γιατί ξέρω πόσο κουρασμένος είσαι. Έλα κοντά μας. Έλα, έλα. Σιγά-σιγά. Ξέρω ότι έχεις ταλαιπωρηθεί. Τι θα είχες να πεις στον κόσμο? Γεια σας. Το μόνο που θέλω να πω τώρα ότι μην τα παρατάτε ποτέ, ό,τι και να είναι, ό,τι και να... Μπορούμε...